Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων του ΟΑΕ, πρώην ΤΕΒΕ. Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕ Καβάλας πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης στη Γενική του Συνέλευση. Συσκέψεις, συλλαλητήρια και σε όλες τις περιφέρειες παρουσία. Κάναμε πολλά, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, τα οποία έχουμε προγραμματισμό για το 19. Στο επίκεντρο της συνέλευσης βρέθηκαν οικονομικά ζητήματα, με τον προϋπολογισμό του 2019 να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Νομίζω ότι και ο φετινός προϋπολογισμός είναι στα πλαίσια του περσινού περίπου. Τώρα είναι πάνω κάτω, παίζει. Αλλιώς προγραμματίζεις και άλλα σου βγαίνουν. Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις της νέας χρονιάς, ο πρόεδρος του Σωματείου Στέριος Μαούνατζης ανέφερε ότι και φέτος οι δράσεις θα είναι πολλές, ενώ απευθύνε κάλεσμα προς τα υπόλοιπα σωματεία για ενσωμάτωση και ένταξη στις ΕΑ. Για τις κινητοποιήσεις που κάναμε, δεν τις κάναμε μόνοι μας. Υπάρχει η ΣΕΑ της Καβάλας, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, που αποτελείται από 5 σωματεία. Είναι το ΙΚΑ Καβάλας, ο ΑΕ Καβάλας, είναι τα λοιπάσματα της Βουφουλού, είναι το Δημόσιο, είναι και το ΝΑΤ. Τώρα, στα πλαίσια αυτής της κινητοποιήσεως, πιστεύω να έρθουν και άλλα σωματεία συνταξιούχων, όπως είναι η ένστολη, είναι το ταχυδρομείο και η πυροσβεστική. Έχουν γίνει κάποιες επαφές και πιστεύω να ενταχθούν και αυτά τα σωματεία μέσα στη ΣΕΑ της Καβάλας.